Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα είχαμε προγραμματίσει να σαλπάρουμε. Όμως, ο καιρός δεν βοηθάει. Σήμερα, λοιπόν, ήρθαμε εδώ στο ναυτικό όμιλο της Θεσσαλονίκης, εδώ στο σκάφος, τον άνεμο και στην πλώρη του ανέμου, θα μιλήσουμε μαζί με ταξιδευτές για τα ταξίδια στη θάλασσα. Μαζί μας, δύο άνθρωποι της θάλασσας. Δύο άνθρωποι που έχουν φάει τη ζωή τους στα κύματα. Ο κύριος Στέλιος Χρυσοδούλου, Γενικός Γραμματέας του Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης και ιστιοπλοός. Και ο κύριος Αντώνης Πασάς, ιστιοπλοός, μέλος του Ομίλου, έτσι. Και ιδιοκτήτης κάποιου σκάφους παραπέρα. Κύριε, χαίρετε. Γεια σας. Γεια σου, Μιχάλη. Για άλλα ήρθα να πω, αλλά τρόμαξα με τον καιρό. Δεν ξέρω τι γίνεται με τον καιρό. Μας δυσκόλεψε, δεν μπορούσαμε να βγούμε έξω, αλλά θα πούμε και εδώ. Εδώ είναι εξίσου ωραία και πιο ωραία, πιο ασφαλής ο χώρος. Δεν μπορώ, δεν τολμάω να σκεφτώ τι γίνεται αν αυτό εδώ το μικρό μπουρίνι σας βρει μέσα στη θάλασσα. Καμιά φορά έχει τη δυσκολία του λοιπόν, αλλά το αντιμετωπίζουμε. Γιατί όταν ταξιδεύεις, αντιμετωπίζεις τα πάντα. Έτσι. Είναι η συνθήκη στη θάλασσα δυστυχώς, ποτέ δεν τις κανονίζουμε, αυτή κανονίζει. Τη σεβόμαστε τη θάλασσα πάντα, λοιπόν. Πάντα. Δεν τη φοβόμαστε όμως. Δεν τη φοβόμαστε. Όπως φοβάται κινδυνεύει. Νομίζω αυτή είναι ατάκα έτσι όλων των ναυτικών. Ήρθαμε σήμερα στο Ναυτικό Όμιλο Θεσσαλονίκης. Ένα από τους πιο παλιούς ομίλους της πόλης. Ναι, το έτος ιδρύσης 1931. Ο μεγαλύτερος και τους καλύτερους ομίλους όσο αφορά τις επιτυχίες στον αθλητισμό. Επιτυχίες που. Δεν τις γνωρίζω. Που λίγοι τις ξέρουν σαφώς. Δηλαδή, όταν ένας όμιλος φτάνει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, καταλαβαίνεις ότι είναι η τεράστια επιτυχία της Ελλάδας, βεβαίως. Με δύο πληρώματα, κοπηλασία και ιστιοπλοεία. Να φανταστούμε παγκόσμια μετάλλια, να φανταστούμε. Παγκόσμια, έχουμε σαρώσει καλά για την Ελλάδα, τα πανευρωπαϊκά, σαφώς και τα παγκόσμια. Γι' αυτό και φτάσαμε στους Ολυμπιακούς άλλωστε. Πείτε μας έτσι, είναι πολύ ενδιαφέρον. Ξέρετε, εντάξει, μας αρέσει το ποδόσφαιρο. Μας αρέσει το μπάσκετ, μας αρέσει το handball, αλλά εδώ γίνεται κάτι εξίσου σπουδαίου, αν όχι πιο σπουδαίο. Δεν είναι το λαοφιλές άθλημα βεβαίως, αλλά. Εντάξει, και δεν είναι το άθλημα το οποίο προωθείται. Και σαφώς είναι το άθλημα το οποίο όλοι νομίζουν ότι πρέπει να έχεις λεφτά για να το κάνεις, αλλά τα πράγματα δεν είναι έτσι. Δεν είναι. Όχι, βέβαια, γιατί ένας αθλητής εδώ πέρα πληρώνει, ένας μικρός αθλητής, πληρώνει όσα θα πλήρουν να πάει στο μπάσκετ ή στο βολί, τίποτα παραπάνω. Έχει πολύ όμως. Και μιλάμε για ένα εξοπλισμό. Όχι, ένα εξοπλισμό που έχει όμως πάρα πολύ και ακριβό, αλλά και όμως πληρώνει σχεδόν τα ίδια χρήματα, είτε πάει στο μπάσκετ, είτε πάει στο handball ή οπουδήποτε άλλο. Έτσι. Και σαφώς και μιλάμε για μια άλλη περιπέτεια εδώ, μιλάμε για μια άλλη προπόνηση. Εδώ ένα σπίτι των παιδιών. Έτσι. Στο μπάσκετ θα πας να παίξεις το μπάσκετ μια ώρα, δύο ώρες, θα φύγεις να πας σπίτι σου. Εδώ πέρα είναι το σπίτι των παιδιών. Δηλαδή. Όλη τους η ζωή εδώ πέρα μέσα είναι. Ήταν τα παιδιά πώς θα περάσουν τις περισσότερες ώρες της ημέρας εδώ πέρα μέσα. Πρέπει να το αγαπάς, έτσι. Και στη διάρκεια, βέβαια, σαφώς. Εννοείται. Εντάξει, τα παιδιά που μένουν εδώ πέρα και αυτό έχουν και πάρα πολλά παιδιά. Δηλαδή, κατά σφαίρα στο τέλος. Τώρα εξαρτάται την. Τη φορά. Ας πούμε, μπορεί να έχουμε 110-120 παιδιά στο ιστιο πλοίο και άλλα τόσα στην κοπηλασία. Μεγάλο νούμερο για καινούργια παιδιά. Για ακαδημία, ας πούμε έτσι. Γιατί μετά την ακαδημία τα παιδιά πάνε και λίγο παραπάνω. Ξεκινάνε δηλαδή από την Ακαδημία, πηγαίνουν στο επόμενο στάδιο και στο αγωνιστικό, όπου από εκεί βγαίνουν τα λίγα τα παιδιά, τα οποία πηγαίνουν και πολύ ψηλά. Διακρίνονται. Νομίζω ότι ο Αντώνης, έτσι, η οικογένειά σου είναι αθλητική. Νομίζω η κόρη σου έχει διακριθεί, έτσι δεν είναι? Ναι, ακριβώς. Η κόρη μου, η Άννα, ήρθε στον Όμιλο από 6 χρονών και έφτασε στην τέταρτη θέση σε παγκόσμιο. Για φανταστείτε, σε ποια ηλικία, πόσο χρόνο είναι? Ήταν 18 χρονών. Τέταρτο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, λοιπόν. Ιστιοπλοεία. Ιστιοπλοεία, ναι. Και νομίζω εδώ οι συνθήκες είναι πιο δύσκολες στη θάλασσα από ότι σε μια λίμνη, έτσι δεν είναι?
Δημήτρη, εδώ το θέμα, το δικό μας, η δυσκολία η δικιά μας όσον αφορά την κοπηλασία είναι ότι δεν έχουμε λίμνες όπως είναι τα Γιάννησα ή οπουδήποτε αλλού, τέλος πάντων, που αθλούν τα παιδιά σε πραγματικές καλές συνθήκες. Είμαστε λοιπόν αναγκασμένοι. Η λίμνη δεν έχει ούτε κυματισμό, ούτε. Είμαστε αναγκασμένοι λοιπόν όλες οι αποστολές μας ή όλες οι προπονήσεις να γίνονται ή εδώ όταν ο καιρός είναι πολύ καλός ή να πηγαίνουμε σε λίμνες αναγκαστικά με το. Που σημαίνει και εξτρά χρόνο για τα παιδιά. Και, και χρήματα. Για τον όμιλο, για τα παιδιά, τα παιδιά αυτό πληρώνουν με το σταθμό. Για να μην σαν πατέρας, σαν πατέρας έτσι, όμως, ρωτήσω, σαν πατέρας, έτσι πρέπει να πω ότι είμαι ευγνώμων για τον όμιλο και για το περιβάλλον που προσέφερε στην κόρη μου. Και γενικά σε όλα τα παιδιά. Γιατί, ένα έτσι, κοριτσάκι λοιπόν ξεκινάει 6 χρονών. Ξεκινάει με πίεση, φαντάζομαι, από τους γονείς. Όχι απλό κίνητρο, δηλαδή θέλει. Ξεκινήσαμε γιατί ήμασταν από. Ταξίδευε μαζί μας και ήθελε και αυτή να, να μάθει. Είχατε. Ναι, ήθελε και αυτή να μάθει. Ήταν, είχε και ένα, έτσι, να το πούμε, περιβάλλον εδώ πέρα που είχε παρέα με τα παιδιά, γνωριζόταν, περνούσε ευχάριστα δηλαδή. Και εμείς, και για μας ήταν έτσι, μας εξυπηρετούσε με την έννοια ότι ήταν σε ένα χώρο που περνούσα και εγώ αρκετό χρόνο και οι μικροί. Πόσο μεγαλώνει το παιδί, έτσι είναι, αλλάζουν τα ενδιαφέροντα, αλλάζουν τα κίνητρα. Ναι. Είναι και αυτή η ασφάλεια που νιώθετε εδώ. Ναι. Θέλω να πω σε σχέση με άλλα παιδιά με τον αθλητισμό, που νιώθεις ασφάλεια. Είναι αυτό που έλεγα πριν, ότι εδώ είναι ένα σπίτι. Το παιδί περνάει πάρα πολλές ώρες εδώ πέρα. Και καθημερινά, δεν είναι μια ώρα σήμερα. Σαφώς εννοείται. Και εμένα ο γιος μου είναι στην κοπηλασία, ας πούμε. Θα τις κάνει εδώ αρκετές ώρες κάθε Σάββατο Κυριακή και γενικότερα ζητάνε τα παιδιά να έρθουν εδώ. Θέλουν να έρθουν εδώ γιατί εδώ μεγαλώσανε. Αυτό ζήσανε, από εδώ ξεκίνησανε. Από τα σκάφη αυτά ταξιδέψανε 2,5 χρονών. 2,5 χρονών ταξίδευα στις θάλασσες μέχρι κάτω στο Αιγαίο. Οπότε το παιδί από μόνο του θέλει να έρθει εδώ και θέλουν γενικότερα αυτή. Αυτή είναι η ασφάλεια που νιώθει ένας γονιάς λοιπόν όταν παιδιά του εδώ πέρα μέσα. Και παρά τις διακρίσεις, θεωρώ ταπεινή μου άποψη ότι ο όμιλος είναι άγνωστος στους πολλούς. Ναι. Φαίνεται σαν ένα κλαμπ, ας πούμε, ναι, για τους λίγους. Σε καμιά περίπτωση δεν είναι κλαμπ, σε καμιά περίπτωση δεν είναι για τους λίγους. Είναι για τους πολλούς. Συγχωρέστε με κιόλας, έτσι ναι, δεν το λέω για τους. Ναι, το συζητάμε αυτό έτσι. Έτσι φαίνεται, αλλά δεν είναι. Όπως και η ιστιοπλοεία, όπως λέμε για τα παιδιά, δεν είναι ακριβό το άθλημα. Ένα άθλημα το οποίο θα κάνουν όλα τα παιδιά. Η κόρη μου δεν χρειάστηκε δηλαδή να εκτός από έτσι μια μηνιαία μικρή συνδρομή, πόσο ήταν τότε, δεν θυμάμαι, 10-20 ευρώ. Μιλάμε για τέτοια όλα, τώρα, όλα τα υπόλοιπα, όλος ο εξοπλισμός είναι του ομίλου. Δεν χρειάστηκε να κάνουμε τίποτα παρά τη μετακίνηση μόνο. Μάλιστα. Για να έρθουμε λοιπόν εδώ στον άνεμο σήμερα. Ας αφήσουμε τον όμιλο και ας έρθουμε στον άνεμο. Εντάξει, ο όμιλος είναι το σπίτι μας, γι' αυτό μιλάμε με τόσο πάθος, έτσι, είναι πάρα πολλά χρόνια εδώ πέρα μέσα. Είναι ωραίο γιατί και εμάς η εκπομπή μας είναι μια εκπομπή, ξέρετε, που ξεκίνησε από τη θάλασσα. Τα 10 πρώτα επεισόδια, πριν από αρκετά χρόνια, τα είχαμε γυρίσει σε εστιοπλοϊκό. Με τον Βαθιώτη. Με τον Κώστα τον Βαθιώτη, ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Και σχεδιάζαμε πώς θα πάμε. Το πρώτο επεισόδιο, ας πούμε, ήταν στην Πέραμο, όπου θα κατέβαζε το σκάφος. Ήταν η συντήρηση του σκάφους και θα πήγαμε, περάσαμε. Σκάφος το οποίο κατασκεύασε εκείνος. Το οποίο, ναι. Μόνος το κατασκεύασε. Και κάναμε ένα επεισόδιο, γιατί πώς το κατασκεύασαν. Σαν άλλος Νόε, σε εισαγωγικά, πάνω στον τρίλο που έφτιαχνε ένα σκάφος, ας πούμε. Ακόμα, τον Κώστα δεν ήξερα ότι ακόμα σχεδίαζε, έψαχνε σχέδια για να φτιάξει και το συζητούσαμε ακόμα και τότε το πώς θα τα φτιάξει τα λοιπά και ναι, έκανε τρία φανταστικά σκάφη. Και μας πήγε έτσι στο Μαρμαρά, γυρίσαμε εδώ στην Αρετσού, γυρίσαμε. Ναι. Έχω παρακολουθήσει εγώ, ξέρω, ήταν πολύ ωραίο. Να είναι καλά ο Κώστας. Σας έδειξε πώς γίνονται τα ξύλινα τα σκάφη, πώς συντηρούνται, πώς μπαίνουν τα... Ακριβώς, να έτσι καλή ώρα. Τα ξύλινα τα σκάφη τώρα, ο μπαμπάς εδώ στον όμιλο, τον παππούς, ο μπαμπάς και εγώ. Εγώ είμαι τρίτη γενιά τώρα εδώ στον όμιλο. Έτσι, Όχι τα παιδιά μου. Έλεγε λοιπόν ο μπαμπάς μου για τα ξύλινα σκάφη, ότι αν έχεις ένα εχθρό, χάρισε μια ξύλινη βάρκα. Λοιπόν, τόσο μεγάλο ζόρι τα ξύλινα. Γι' αυτό και ο Βαθιώτης σας τα έλεγε,
με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Και η συντήρηση. Το πώς συντηρείται ένα ξύλο σκάφος. Μάλλον αυτό το χειροποίητο ήταν το, ναι, το περίεργο. Δηλαδή θεωρούμε ότι αυτά τα σκάφη, έτσι βιομηχανικά πια όλα δεν. Λοιπόν, ο άνεμος. Πού θα μας ταξιδέψει. Ο άνεμος. Ο άνεμος είναι παλιόσκαρι. Παλιός σκάφος. 1984 κατασκευής. Έτσι, ε. Αλλά καλωστηρημένο. Έχει κάνει 44.000 μίλια. Έχει γυρίσει όλη τη Μεσόγειο. Έχει φτάσει τη Μάλτα, Ισραήλ, Συρία, Ιταλία, Κύπρο. Καλά δεν το συζητάμε και το Αιγαίο. Ναι, έχει κάνει πολλά ταξίδια. Ανοιχιστό μου καημένος. Και μιλούσε. Τι ιστορίες θα είχε να διηγηθεί λοιπόν. Πάρα πολύ. Πώς ξεκινάμε λοιπόν, άντας ξεκινήσουμε ένα ταξίδι τώρα, ας οργανώσουμε ένα ταξίδι. Πώς ξεκινάει το ταξίδι. Το ταξίδι οργανώνεται το χειμώνα. Όταν τα σκάφη είναι έξω και ξεκινάς πρώτα δουλειά από κάτω και μετά ελέγχεις τα πάντα μέσα στο σκάφος, όταν λέμε τα πάντα, από τα πιο δύσκολα τους κινητήρες, από τα πιο απλά τα ηλεκτρικά, βάνες κτλ. Και όλο τον εξοπλισμό που δουλεύει σωστά εφόσον έχεις να κάνεις ένα μεγάλο ταξίδι, έτσι. Αυτά ποιος τα ελέγχει. Δηλαδή θέλω να πω, μπορεί ο καπιτάνιος να τα ελέγξει ή θέλει. Στην προηγούμενη περίπτωση εμείς τα ελέγχουμε, γιατί εντάξει, όλα τα πάντα έχουν κατασκευαστεί από τα χέρια μας και εμένα και το Αντώνη στο δικό του. Και εδώ. Το δικό σου, Αντώνη, το σκάφος ποιο είναι, πώς λέγεται. Νέμεσης. Νέμεσης. Ναι. Να πω όμως ότι για κάποιον που ταξιδεύει στη θάλασσα, μια που μιλάμε για τη συντήρηση τώρα, το καλύτερο είναι να μπορεί να τα συντηρεί ο ίδιος. Για να μπορεί να λύσει προβλήματα που του δημιουργούνται στη διάρκεια του ταξιδιού. Γιατί πάντα μπορεί να συμβεί κάτι έτσι απρόσμενο, κάποια βλάβη. Βεβαίως, καλά τα θεωρητικά, έτσι, να γνωρίζεις, αλλά να σκεφτείτε ότι αυτό το πράγμα είναι ένα σπίτι που επιπλέει. Έχει ό,τι έχει ένα σπίτι και όλα τα υπόλοιπα. Είτε λέγεται πανιά, άλμπουρο, μηχανή, ηλεκτρικά, όργανα και όλα τα υπόλοιπα ενός σπιτιού. Δηλαδή πρέπει να μπορείς να αντιμετωπίσεις τα πάντα εφόσον μιλάμε πάντα για μεγάλα ταξίδια. Ασφαλές, έτσι. Ναι, νομίζω ότι είναι τα ασφαλέστα σκάφη που μπορεί να ταξιδέψεις στο ιστορικό. Τα σκάφη αυτά τα μέτρα, ας πούμε, περνάνε, έχουν περάσει Ατλαντικό, έχουν περάσει γενικά όλους τους ωκεανούς αυτά τα μέτρα. Σκαφών το βλέπεις μικρό, αλλά δεν είναι μικρό εν τέλει. Νομίζω κάπου εδώ μου είχατε δείξει ένα σκάφος το οποίο. Ήρθε από την Αμερική. Όχι, ήρθε από την Αμερική. Καταρχήν αυτό το διπλανό μας στο σκάφος έχει έρθει από την Αμερική. Είναι αυτό είναι το 1926 το σκάφος διπλανός. Αυτό το έφερε κάποιος Έλληνας, φαντάζομαι. Ναι, με πλήρωμα. Με πλήρωμα, ναι. Και γιατί το έφερε έτσι, για τουριστικούς λόγους. Όχι, γιατί πλέον μένει εδώ πέρα ο άνθρωπος. Μένει στην Αμερική χρόνια. Τώρα είναι 6 μήνες στην Αμερική, 6 μήνες εδώ. Αλλά τα καλοκαίρια που μένει εδώ θέλει να έχει το σκάφος του. Και είναι λειτουργικό το σκάφος αυτό. Εντελώς, εντελώς. Εντελώς. Βέβαια έχει καιρό να κινηθεί, ενδεχομένως να είναι βρώμικο από κάτω, αλλά το σκάφος είναι λειτουργικό. Βρώμικο νήσι, φύκια. Ναι, ναι, ναι. Που το δυσκολεύει στο να ταξιδέψει. Τέλει κατάλληλα. Αλλά γενικώς είναι λειτουργικό. Μάλιστα. Έχουμε και άλλο σκάφος εδώ από. Κάτι μας είχες πει. Έχουμε ακόμα ένα σκάφος. Τώρα αυτό αποδεικνύει το πώς ταξιδεύουν τα σκάφη αυτά, επειδή με ρώτησες πριν αν έχουν ασφάλεια ή όχι. Έτσι. Λοιπόν, να σου πω πόσο ασφάλεια έχουν. Έχουμε το σκάφος του Νούντου Καριοφίλη, ο οποίος είναι θρύλος στον χώρο της τριπλοείας. Έτρεξε Ολυμπιακούς Αγώνες κάποτε όταν ήταν στα νιάτα του. Το οποίο σκάφος έφυγε από τον Όμιλο και ξαναγύρισε πίσω σε 5,5 χρόνια. Έκανε τον γύρο της γης δηλαδή. Πέρασε Ατλαντικό, Ινδικό, Ειρηνικό. Ιστορίες πάρα πολλές. Με πλήρωμα ή μόνος του. Μόνος του. Με τη γυναίκα που ξεκίνησε στην αρχή, η οποία έμεινε λίγο χρόνο μαζί του, έφυγε και συνέχισε μόνος του. Διάφορο. Και όλα αυτά τα λέμε έτσι ακριβώς. Αυτό θέλει να είναι γερό το σκαρί, αλλά θέλει και λίγη τρέλα νομίζω. Με την καλή έννοια. Πρώτα θέλει γνώση. Κοίταξε, τρέλα τώρα, δεν ξέρω πώς το βλέπει ο καθένας και εμείς ταξιδεύουμε και φεύγουμε. Είναι σαν να είμαστε στο σπίτι μας. Μην νομίζω ότι νιώθουμε κάτι ή φόβο ή οτιδήποτε άλλο. Είναι μια καθημερινή μέρα για μας. Εντάξει, αυτό, μια καθημερινότητα. Και μακάρι να μπορούσαμε να είμαστε μόνοι μας στη θάλασσα. Άλλη υποχρέωση, αυτό δεν επιτρέπουμε. Γι' αυτό εγώ θα θυμηθώ. Πες μας λοιπόν για τους σκάφους εκεί. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το σκάφος, ο Νούλης συγχωρέθηκε, πέθανε πριν ένα μήνα. Α, έτσι. Ναι. Αλλά έχει μια τεράστια ιστορία αυτός ο άνθρωπος. Πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Έφυγε από εδώ και γύρισε μετά από 5,5 χρόνια ταξίδι σε όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο. Τι ιστορίες, τι εμπειρίες έχει αποκομίσει αυτός ο άνθρωπος. Και άνθρωποι είναι βιβλία. Έτσι, βιβλία. Μακάρι να μπορούσε να τα γράψει, να τα πει. Πραγματικά η βιβλία είναι εμπειρίες που δεν ελάχιστοι άνθρωποι έχουν ζήσει. Και αυτό που είπες προηγουμένως, αν είχε στόμα να μιλήσει κάθε του το σκάφος στο καημένο, ανάμεσα στα άλλα. Και αυτό είναι τραγικό τώρα, το σκάφος αυτό, όταν γενικά ένας άνθρωπος φεύγει, πεθαίνει κτλ. Ενώ το σκάφος, ας πούμε, γι' αυτό τα σκάφη όλα έχουν ονόματα, δεν είναι πράγματα.
Κάποτε είχα βρει ένα ξένο στα νιάτα μου, όταν ακόμα δεν ταξίδευα μόνος, και το ρώτησα αν ήταν μόνος. Και μου λέει: Όχι, δεν είμαι μόνος μου. Λέει: Με ποιον είσαι, με το σκάφος μου. Κατάλαβε λοιπόν, αυτά μας κρατάνε στη ζωή. Είναι έτσι μέσα στη θάλασσα, αυτά μας κρατάνε στη ζωή και γενικά είναι, έχουν ονόματα. Γι' αυτό λέγεται το άνεμο, το άλλο λέγεται έτσι, το άλλο λέγεται αλλιώς. Μόνο τα αεροπλάνα και τα σκάφη έχουν ονόματα. Τίποτα άλλο δεν έχει όνομα. Και αυτό έχει ένα λόγο, έτσι. Για να δούμε λοιπόν, για πού ετοιμάζεσαι τώρα. Τώρα λέω να κάνω αυτό ένα μικρό ταξίδι. Θα πάω πρώτα από τη Θράκη βέβαια πάνω και μετά λέω να κάνω το γύρο της Πελοποννήσου. Θράκη, τελές Μαρώνη, από εκεί. Ναι, από εκείνη τη μεριά. Διαφετηρία είναι εκεί. Ναι. Από εκεί να κατέβω όλο το Αιγαίο, να περάσω Κόρινθο, να κάνω το γύρο της Πελοποννήσου και ίσως φέτος ξαναπεταχτώ μια μέχρι τη Γάβδο που ήμουν πέρυσι και να ξαναγύρω πάλι πίσω. Ναι. Ποια είναι η αίσθηση στη θάλασσα, είναι γνωστή η θάλασσα, την ξέρουμε τη θάλασσα. Η θάλασσα είναι ένα άγνωστο κομμάτι, δυστυχώς, δηλαδή ξέρουμε όσο μπορούμε να την ξέρουμε. Από εκεί πέρα κάθε μέρα διαφορετική. Παρόλο που έχεις κάνει 44.000 μίλια όπως μας είπες. Εντάξει, είναι μια εμπειρία μεγάλη. Από εκεί πέρα μια θάλασσα που δεν ξέρει κανένας. Δηλαδή, βλέπεις έχουν χαθεί στη οπλόη που έχουν κάνει πολύ περισσότερα μίλια. Έχουν κινδυνεύσει, έχουν χαθεί, έχουν οτιδήποτε. Από αυτά που έχω κάνει εγώ, λοιπόν είναι κάτι το οποίο καμιά φορά είναι άγνωστο. Μπορεί να ξέρεις τα λιμάνια, μπορεί να ξέρεις πράγματα, αλλά και η θάλασσα και ο αέρας και γενικότερα οι συνθήκες, μια φορά είναι... Ξεκινάς λοιπόν από τη συντήρηση του σκάφους, έτσι την προετοιμασία από το χειμώνα. Πώς ξεκινάς? Καταρχήν σε διακόψω λίγο για όλη την ιστορία, να σου πω ότι όταν μιλάμε για τα μεγάλα ταξίδια και μιλάμε για τη σκή, τους κινδύνους κτλ, ο κίνδυνος δεν είναι η θάλασσα, ούτε το σκάφος. Είναι ο εαυτός μας. Δηλαδή το πόσο καλά έχουμε τον εαυτό μας, πόσο αντέχουν την υποδαξιά εδώ πέρα πάνω. Έχουν σαλτάρει άνθρωποι που πάνε τα σκάφη από αγώνες. Γιατί νόμιζαν ότι θα φτάσουν πιο γρήγορα κολυμπώντες. Δηλαδή έχουν πάθει ζημιά οι άνθρωποι, ψυχολογικό τέτοιο. Λοιπόν, έτσι είναι η θάλασσα. Πρώτον, το έχουμε καλά με τον εαυτό μας για να ταξιδέψουμε μόνοι μας και μετά όλα τα υπόλοιπα. Ποιο είναι το συνέστημα λοιπόν όταν είσαι μόνος στη θάλασσα, εσύ και τίποτα άλλο? Κοίταξε, υπάρχουν άνθρωποι που τα αντέχουν και υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα αντέχουν. Εγώ τα αντέχω, μ' αρέσει, ας πούμε, γι' αυτό έχω κάνει και πάρα πολλά ταξίδια μόνο. Και να μιλήσουμε για την ημέρα, μπορεί κάτι να δεις όταν είναι βράδυ και δεν φαίνεται τίποτα, κανένα φωτάκι, ή φαίνονται τα φωτάκια? Το Αιγαίο έχει πολλά νησιά, οπότε... Το βράδυ είναι εντελώς διαφορετικές συνθήκες και τα φώτα είναι εντελώς διαφορετικά από την ημέρα που βλέπεις τη στεριά. Συμπερδεύει εντελώς. Ευτυχώς έχουν τα όργανα τώρα, γιατί κάποτε δεν είχαμε ούτε τα όργανα. Αντώνη, τι εξοπλισμός χρειάζεται να υπάρχει στο σκάφος για να πεις ότι ναι, τώρα ξεκινάω? Ο εξοπλισμός που είναι απαραίτητος για την ναυτιλία, να σχεδιάσεις δηλαδή τη διαδρομή, είναι οι χάρτες, ναυτικοί χάρτες, πηξίδα και τα οποία βέβαια σήμερα με το GPS και τους ηλεκτρονικούς χάρτες έχουν απλουστευτεί πολύ περισσότερο και δεν χρειάζεται να βγάζεις πορεία όπως λέγαμε πριν, έτσι πάνω με το διαβήτη και να κάνεις με την πηξίδα διόπτευσης, να ορίζεις το σημείο σου κλπ. Όλα αυτά βέβαια είναι προϋπόθεση να γνωρίζει κάποιος να τα χρησιμοποιεί, τα οποία μαθαίνει στις σχολές ιστιοπλοείας. Και αν ομιγέννητο, όπως... συγχώρεσέ με, δεν λειτουργήσει κάτι από όλα αυτά, τι γίνεται? Αν δεν λειτουργήσει, πάντα υπάρχουν τρόποι. Και κανονικά πρέπει δηλαδή όταν ταξιδεύεις κάθε τόσο να γνωρίζοντας την ταχύτητα και την πορεία, να ξέρεις πού βρίσκεσαι. Δηλαδή,
να μπορείς να βρεις το, να υπολογίσεις το στίγμα σου μετά από 2-3 ώρες, εφόσον ταξίδευες με κάποια ταχύτητα σε εκείνη την κατεύθυνση, να ορίσεις το σημείο σου πάνω στο χάρτη. Αλλά αυτά τα παραδοσιακά μέσα πάντα λειτουργούν, δεν έχουν δηλαδή κάποιο έτσι υπηξίδα παράδειγμα. Άρα το GPS πρέπει, μπορεί κάτι. Πρέπει να γνωρίζεις. Ναι. Τα παραδοσιακά είναι ασφαλέστερα. Σας έχει τύχει ποτέ το στίγμα σας να βρεθεί κάπου αλλού? Δηλαδή να λέτε και ότι είμαι εδώ, αλλά να είστε... Πολλές φορές. Και μάλιστα τότε με τον πόλεμο του κόλπου, που μπερδεύαν οι Αμερικάνοι τα GPS. Α, έτσι, Μπορεί να σε έφεγαζε πάνω στο χάρτη, γιατί κάποτε τότε δουλεύαμε το χάρτη, GPS με χάρτη, μας έφεγαζε πάνω σε κάποια μουδιά. Στον πόλεμο, μέχρι εδώ έφτανε οι παρεμβολές, ας πούμε, στο πλήμα. Ναι, βέβαια, φυσικά, φτάνανε τότε. Κλείναν τους δορυφόρους ή τους αποσυντονίζανε. Βέβαια, αυτό δεν έχει πολύ μεγάλο διάστημα και τότε οι GPS είχαν λίγοι. Εγώ είχα πάρει το πρώτο GPS, θυμάμαι πότε τώρα, το πρώτο... Πότε είναι το πρώτο GPS, το πρώτο GPS, θυμάσαι? Εγώ θυμάμαι το 99. Και μάλιστα είχαμε πάρει ένα ο παπάς ο Νίκος. Ήταν ο Νίκος πολύ φίλος, ο τραγουδιστής ο Νίκος, πήγαμε, ναι. Ήταν δύο αυτά τα GPS, τα πρώτα. Και τα στίγματα λοιπόν τα ταξιδεύαμε, είχαμε το χάρτη και τα βάζαμε πάνω στο χάρτη. Και επειδή ακόμα δεν ήταν διαδεδομένο, δεν είναι όπως είμαι σήμερα το GPS, δουλεύει τόσο καλά και άριστα. Ναι. Παίρναμε λοιπόν κάθε ώρα ταξιδεύοντας ένα στίγμα πάνω στο χάρτη. Οπότε στην ώρα αυτή, αν συνέβαινε οτιδήποτε και είχαμε λάθος σήμα ή χανούσε κάποιο GPS, πήγαιναν πλέον εκεί που θέλαμε την πηξίδα μας ή οπουδήποτε άλλο. Απλώς κάθε ώρα θα έπρεπε να παίρναμε το στίγμα. Αν δεις τους χάρτες μου όλοι, ας πούμε τους παλιούς, είναι σημειωμένο πάνω κάθε ώρα το στίγμα. Και ένας χάρτης, τι μας δείχνει ένας χάρτης? Δεν ξέρω, υπάρχουν ακόμα χάρτες, μπορούμε να δούμε ένα χάρτη? Ναι, βεβαίως μπορούμε. Και να μας οδηγήσεις με τη βοήθεια του χάρτη? Υπάρχουν πολλών ειδών χάρτες. Υπάρχουν χάρτες οι οποίοι έχουν πολύ μικρή ανάλυση και έχουν όλο το χάρτη της Ελλάδος και τα βλέπεις όλα με μικρή ανάλυση. Και έχει τους χάρτες οι οποίοι είναι πολύ συγκεκριμένοι, ας πούμε για από ένα νησί. Για να ξέρεις ένα κομμάτι του νησιού. Εκεί λοιπόν ξέρεις τα βαθύ, ξέρεις που θα δέσεις, έχει τα λιμάνια, έχει τους φάρους, με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Η άλλη είναι απλώς για να ξέρεις να κάνεις μια πορεία ή να καθώς μια πορεία. Βέβαια τώρα δεν χρησιμοποιούνται πλέον αυτά. Ανοίγεις το κινητό σου, είναι όλα μέσα. Έτσι και τα. Ακριβώς. Όταν δεν είχαμε τα κινητά και ήθελε να επικοινωνήσει κάποιος με ένα σκάφος, τότε στο VHF γινόταν αναγγελία, το σκάφος τάδε έχει τηλέφωνο να πάει στο κανάλι αριθμό τάδε και εκεί γινόταν η συνομιλία με το σταθερό. Ναι, και ακόμη και τώρα γίνεται αυτό βέβαια. Ναι, και τώρα. Δεν το έχω ακούσει. Πάντως τώρα με τα κινητά σταμάτησε. Αλλά και τότε όποιος ήθελε πήγαινε και αυτό σε εκείνη τη συχνότητα και μπορούσε να ακούσει τι λέγανε το τηλέφωνο. Αν θέλεις να μιλήσεις με το σπίτι σου. Έπαινε στο Ολυμπία Ράδιο, τότε δεν ήταν Ολυμπία Ράδιο, ήταν Ελλάς Ράδιο. Έδινε στη συχνότητα, καλού στο σπίτι σου. Για φαντάζομαι. Έπαινε στη συχνότητα αυτή που σου την αυτό. Ήταν μόνο για ναυτικούς, φαντάζομαι. Μόνο. Μόνο για ναυτικούς, γι' αυτό και πλέον για σύνδρομη και πληρώνεις αναλόγως και πόσο χαμηλός είναι, βέβαια έτσι. Απλώς έδινε τη δυνατότητα αυτή τότε να μιλήσεις με το σπίτι σου, με οπουδήποτε αλλού ήθελες, εν πάση περιπτώσει, με το VHF. Εγώ ξαναγυρίζω στην πρώτη μου κουβέντα. Ξεκινάς το ταξίδι σου. Εδώ ήρθαμε για να κάνουμε κάτι άλλο και εξαιτίας αυτού του αέρα που δεν πιστεύω ότι είναι δυνατός αέρας. Ταξιδεύονται όλοι αυτοί. Για ένα α πούμε. Δηλαδή, μου είπατε ότι από εκεί έχει ένα, πώς είπατε, σύστημα, το είπατε. Ένα σύστημα από εκεί, ένα σύστημα από εδώ. Αυτές είναι οι καταιγίδες οι οποίες μας έχουν κυκλώσει βέβαια τώρα αυτή τη στιγμή και δείχνουν να έχουν ξεσπάσει. Και τρέμουμε μήπως ξεκινήσει, ας πούμε, η βροχή, η μπόρα, η ανοιξιάτικη. Όταν είσαι μεσοπέλαγα, τι γίνεται? Τώρα εξαρτάται τι ταξίδι θες να κάνεις. Αν το ταξίδι είναι μεγάλο, ορών, ας πούμε. Μιλάμε για το ταξίδι που ξεκινάς από Μαρόνια. Και πού είναι η πρώτη στάση? Κοίτα, σε αυτά είναι μικρά ταξίδια. Λέγοντας μικρά, σου δίνει δυνατότητα να σταματήσεις σε νησιά που είναι η Λίμνος, όπως είναι η Στράτης ή παρακάτω. Ότι είναι σε ένα πέλαγος, όταν κάνεις μεγάλες και μεγάλες περατζάδες, εκεί αντιμετωπίζεις τα πάντα. Δεν μπορείς να πάρεις τόσο μεγάλο καιρό και υπάρχουν και τα τοπικά φαινόμενα. Ας πούμε, τα δυτικά της Κρήτης. Εκεί, ό,τι δελτίο και να πάρεις, εκεί πάντα γίνεται. Έχει πάρα πολύ αέρα. Είτε δυτικό θα είναι, είτε στεριά θα είναι, πάντως έχει αέρα. Εκεί λοιπόν σου σβήσε η μηχανή, τι γίνεται? Και πάμε τα πανιά. Είπαμε εμείς είμαστε στο πλοίο. Το βασικό μας μέσο πρόωσης είναι τα πανιά μας. Η μηχανή μας είναι για που είμαστε στα λιμάνια ή όταν δεν έχει αέρα. Και τι εφόδια έχεις μαζί σου, τι πρέπει να προβλέψεις από τρόφιμα?
Όλα έχουν να κάνουν πάντα με το ταξίδι. Πού θα πας τον επόμενο σκοπό. Πάντα έχεις ένα σκάφος το οποίο είναι τουλάχιστον για 5 έως 10 μέρες να μπορέσει να σε τροφοδοτήσει. Μπορεί οι ερωτήσεις που κάνω, συγχωρέστε με κιόλας να είναι. Όχι, δεν πειράζει. Έτσι, αλλά... Ο κόσμος δεν ξέρει. Ναι, βέβαια. Ας πούμε, έχει ένα ψυγείο μέσα που μπορεί να διατηρήσει τα πάντα, όπως είναι το σπίτι μας, με θερμοκρασίες πολύ χαμηλές. Και από εκεί πέρα έχεις τα ντουλάπια σου, τα κοιμάτα με κοσέρες, φρούτα ή οτιδήποτε άλλο μπορείς να έχεις. Αλλά το βασικότερο δεν είναι αυτό, το βασικότερο είναι τα εργαλεία. Άμα σου συμβεί κάτι, ρώτησες πριν. Βεβαίως. Εκεί είναι το πώς θα αντιμετωπίσεις αυτό που σου συνέβη. Τι μπορεί να σου συμβεί. Δεν πρέπει να είσαι και χορτάτος, βέβαια. Τι μπορεί. Βεβαίως. Για πείτε μου κάτι που να σε έχει συμβεί έτσι και να. Πρέπει να κάτσω να σκεφτώ τώρα λίγο, γιατί καμιά φορά τα θυμάμαι και πάρα πολύ, μου τα θυμίζουν και φίλοι ή οτιδήποτε άλλο. Έχουν συνέβη διάφορα πράγματα. Διάφορα. Σε μένα κόλλησε ο θερμοστάτης της μηχανής, παράδειγμα. Ναι. Τον έβγαλα και δούλευε η μηχανή χωρίς θερμοστάτη. Απλά πρέπει να ξέρεις τι εμπλέκεται μέσα σε αυτό την παρατήρηση που έκανες, το πρόβλημα τέλος πάντων, για να ξέρεις πού είναι και τι να κάνεις. Εντάξει, είναι προβλήμα ότι αντιμετωπίζεις. Ναι. Το σου πω ένα πρόβλημα, το οποίο ήταν καθόλου σημαντικό, αλλά έγινε. Πέρυσι που κατέβαινα με μπαλόνι από τη Σκύρο, ξέρεις το μπαλόνι το μεγάλο, το πανί, το τεράστιο μπροστά, προς τη Σκύρο. Όταν πλέον έπαιρνα καβατζάρο και κατέβασα βρέγγι τη μηχανή, είχα πιάσει ένα δίχτυ από ψαράδες. Εγώ το μηχανή ήταν άκυρη πλέον. Το έπιασες πού εννοείς, στην προπέλα. Ναι, στην προπέλα. Τόσο ένα πάρα πολύ καιρό το κατάλαβα και όταν έβαλα το κινητήρα για να μπορέσω να ζωτήσω στο λιμάνι, το μοτέρ δεν δούλευε. Εν πάση περιπτώσει, αναγκάστηκε και μπήκαμε τα πανιά. Έτσι, πρέπει λοιπόν να είσαι έτοιμος και γι' αυτό. Ναι. Οι συνθήκες βέβαια ήταν καλές, θα μπορούσαν να ήταν πολύ άσχημες. Εκεί πάλι ανακαλύψεις, ψάχνεις να βρεις κάτι άλλο. Να πας στο επόμενο ή παρακάτω ενδεχομένως. Υπάρχει plan B πάντα. Πάντα υπάρχει plan B. Πάντα. Πάντα ξέρεις τα λιμάνια που θα περάσεις ή οτιδήποτε σου συμβεί που μπορείς να δέσεις με ασφάλεια. Και για αυτό που λέγαμε και πριν, ότι το πέλαγος είναι το καλύτερο λιμάνι, λέγανε οι παλιοί. Αυτό πάλι. Όσο είσαι μακριά από τις ακτές, οτιδήποτε και αν σου συμβεί, αντιμετωπίζεις. Το πρόβλημα είναι οι ακτές. Οπότε, αν σου συμβεί κάτι, ενδεχομένως να μπορείς να πας στο επόμενο και στο παραεπόμενο νησί. Να έχεις χρόνο δηλαδή. Να έχεις χρόνο να αντιδράσεις. Να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Έχει μέσα το σκάφος που μπορείς να αντιμετωπίσεις πολλά πράγματα εφόσον ξέρεις. Αντιμετωπίζεις τα πάντα. Επειδή έχουν την καρίνα στο κάτω μέρος, είναι το 40% του βάρους του σκάφους είναι στην καρίνα, η οποία καρίνα ισορροπεί τη δύναμη των πανιών, του αέρα στα πανιά. Αυτό στην ουσία το κάνει το σκάφος αβύθιστο, θα λέγαμε, ιδιαίτερα τα ιστιοπλοϊκά. Το μόνο που, όπως είπε και ο Στέλιος, ο μόνος κίνδυνος είναι η στεριά. Γι' αυτό λοιπόν μπορεί να ταλαιπωρηθείς έξω στο πέλαγος, αλλά δεν είσαι ασφαλής όμως. Δεν θα κινδυνεύσει. Για να καταλάβεις, το σκάφος αυτό είναι 7 τόνους. Η καρίνα του είναι 3,5 τόνους. Καταλαβαίνεις τώρα από κάτω κρέμονται 3,5 τόνοι. Βάλει και το υπόλοιπο του σκάφους που είναι τα ίσαλά του από κάτω από τα ίσαλα, πόσα κιλά είναι. Δηλαδή το 1/3 ενδεχομένως να είναι πάνω τη θάλασσα και το άλλο είναι από κάτω. Ό,τι και αν το κάνει στο σκάφος αυτό, άλλο μπορεί να πιάσει, να το φέρει στη θάλασσα, θα ξαναγυρίσει πάλι στη θέση του. Δεν θα τον πάρει ποτέ. Αυτό το κάνει και είναι ασφαλές. Γι' αυτό και δεν ακούγονται έτσι. Ίσως κάποια φωτιά αν πιάσει, κάποια πυρκαγιά. Χειρότερος εκτός του σκαφών είναι η φωτιά. Και η διαρροή του νερού βέβαια, αλλά τι να αντιμετωπίσει τη φωτιά, εκείνη το μεγάλο το ζόρι. Έχω χαθεί σκάφη από φωτιές. Ενώ τα ταχύπλοα δεν έχουν τίποτα. Είναι σκάφη τα οποία είναι πλάβες από κάτω, δεν έχουν ούτε καρένα ούτε τίποτα. Έτσι. Και τα κάνει να είναι πιο. Δηλαδή να στηρίζονται στη μηχανή του και στη γρηγοράδα του. Ενώ εμείς είμαστε αργοί εδώ, εμείς πάμε πάρα πολύ αργά. Εντάξει, άλλο ο σκοπός εκείνο. Πάμε αργά γιατί το σκάφος εκτοπίσματος και δεν μπορεί να σμπρώξει το νερό για να πάει πιο γρήγορα. Δεν γίνεται. Γιατί είναι έτσι κατασκευασμένο να πηγαίνει αργά. Αυτή λοιπόν η εργοπορία δίνει και την ασφάλεια. Όχι επειδή πάει αργά ή γρήγορα, επειδή είναι φτιαγμένο έτσι. Ναι, για να από ό,τι κατάλαβα, Στέλιο, εσύ ταξιδεύεις μόνος σου. Ναι. Σε αντίθεση μάλλον με τον Αντώνη που είναι έτσι πιο. Και εγώ ταξιδεύω. Μπορεί να. Συμβεί να ταξιδέψω μόνος για κάποιες διαδρομές, αλλά περισσότερο προτιμώ και ταξιδεύω με την οικογένεια, όπου και η σύζυγος και η μικρή μου η κόρη
ακολουθούν έτσι ευχάριστα. Το επιθυμούν και αυτές. Και οι οικογενειακές διακοπές. Ναι, ναι, και οι οικογενειακές διακοπές. Πέρυσι είχαμε πάει στο Καστελόριζο. Σπάστες, ρε παιδιά. Άντε, λέμε, έτσι το είχαμε. Μέχρι Πόρτο Κουφό, το καταλαβαίνω. Το είχαμε. Και πέρασαμε πολύ καλά στο ταξίδι. Βέβαια, μετά τόσα χρόνια έχουμε όλη η εμπειρία. Αλλά κατά τη γνώμη μου το σημαντικότερο είναι να ο σχεδιασμός, να γνωρίζει κάποιος τι δυνατότητες έχει το σκάφος, τι δυνατότητες έχει ο ίδιος. Έχεις για να δοκιμάσει, μην έχει απρόοπτα, δοκιμάσει να, τα οποία θα του δηλητηριάσουν όλοι. Σκέφτηκες να δοκιμάσεις τα όρια του σκάφους κάποια στιγμή. Και τι θα πει αυτό, αυτά δηλαδή. Τα δοκιμάζεις μονίμως. Αυτά τα δοκιμάζεις. Μονίμως. Αυτά τα δοκιμάζεις κάθε φορά. Κάθε φορά τα δοκιμάζεις. Αλλά όμως είναι πολύ, πολύ σημαντικό να μην έχεις, να μην υπάρχουν λόγοι που θα αρχίσουν να τρίβονται επάνω στο σκάφος οι επιβάτες, δηλαδή τρίβονται εννοώ οι σχέσεις. Οι σχέσεις των επιβατών. Που είναι το πιο εύκολο, έτσι. Μεγαλύτερες φασαρίες έχουν γίνει και μαλώματα, έχουν πάει στο σκάφι, όχι από ιδιοκτήσεις κλπ. Ιδίως από σκάφι το οποίο νοικιάζονται καμιά φορά και ξέρεις πάνω τόσο στο σκάφος, είναι μια πολύ μικρός ο χώρος. Για να μπορέσει να ζήσει. Δεν θέλω, ναι. Είπε κάτι, θύμωσα, δεν θέλω να σε δω. Εδώ δεν έχει, θα με δεις, δεν είναι πολύ σημαντικό. Και αν λοιπόν έτσι έχει την εμπειρία κάποιος να διατηρήσει ένα τέτοιο, μια τέτοια ατμόσφαιρα στο σκάφος, είναι ο καλύτερος τρόπος για διακοπές, για να περνάς το χρόνο σου. Έτσι. Άρα στο σπίτι που μας έλεγε πριν ο Στέλιος, στο σπίτι αυτό, διαμορφώνονται και οι χαρακτήρες. Βέβαια. Γενικά η θάλασσα διαμορφώνει χαρακτήρες. Το συζητάμε εδώ, κινδυνεύεις μονίμως ή έχεις ζήσει μονίμως μόνος, που σε έλεγα πριν μια φορά στο ταξίδι, αυτό διαμορφώνει γενικότερα ένα χαρακτήρα. Ακόμα και όλη η ζωή στη θάλασσα, οι αποφάσεις που θα πάρεις, όλο αυτό το πράγμα, οι φιλίες που θα κάνεις, όπου και να πάω, σε ποιον ησύχη να πάω, περιμένουν άνθρωποι, περιμένουν φίλοι. Ξέρω το οικογενειακά τη ζωή. Αυτό είναι ένα πολύ σπουδαίο κεφάλαιο τώρα. Από τη μια η μοναξιά και από την άλλη μας λες ότι παντού έχω ανθρώπους. Η μοναξιά είναι επιλογή του ταξιδιού. Από εκεί και πέρα πλέον. Ταξιδεύεις χωρίς πλήρωμα. Ναι, εντάξει, τώρα μπορώ να παίρνω και κανένα φίλο μαζί και τα παιδιά καμιά φορά, αλλά ναι, κάποτε ταξιδεύω πάρα πολύ. Και τώρα ταξιδεύω πολύ μόνος, ναι. Και πες μας, όση ώρα μιλάμε εντωμεταξύ κάτι φτιάχνεις εκεί. Θα φτιάχνω ένα προμηκάκι. Όση ώρα μιλάμε, να φανταστούμε. Να είσαι καλά, στις ατέλειωτες ώρες κάτι πρέπει να κάνεις. Ναι, εννοείται. Ή θα διαβάζεις πολύ. Να, θα συμβουλήσουμε και πάνω. Πάντως η προσοχή σου δεν χρειάζεται να είναι συνέχεια τεταμένη. Εξαρτάται πάντα τις συνθήκες, βέβαια. Αν ο καιρός είναι ήσυχος και σταθερός, βεβαίως μπορείς και να κάνεις πράγματα, οτιδήποτε. Αν ο καιρός δεν είσαι καλός όμως, εκεί πρέπει να είσαι πιάντας τη συζήτηση που λέω. Πες μας λοιπόν κάτι, πήγες στη Μάλτα, είπες, πήγες, έχεις ταξιδέψει. Ένα από τα πιο δύσκολα ταξίδια που έκανα δεν ήταν της Μάλτας, ήταν το Ισραήλ. Όχι από καιρό, αλλά η προσέγγιση του Ισραήλ είναι δύσκολη. Και πάντα όταν λέω δύσκολη, δηλαδή, εννοώ σε παρακολουθεί μονίμως. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τα τελευταία 20 μίλια πριν φτάσει στο Ισραήλ. 30 μίλια. Κάθε ένα τέταρτο μίλια που φωνάζανε ποιος είσαι, που πας, γιατί έρχεσαι. Αυτή η δουλειά γινόταν. Μην είχα στο ραντάρ συνέχεια, εγώ είχα στο ραντάρ ένα σκάφο. Το ακούει στο ραντάρ ή βλέπει κάποιον. Με φωνάζω στο VHF. Άστε. Στο 16, πάντα είμαστε στο 16. Εκεί ακούμε όλες τις κλήσεις, οτιδήποτε χρειάζεται, είτε για κίνδυνο, οτιδήποτε για να σε καλέσω. Πάντα είσαι λοιπόν στο 16. Εκεί λοιπόν αυτοί φωνάζαν μονίμως αυτό. Πώς λέγεται το σκάφος, πού πας, γιατί πας. Ξαναδάζω ξανά. Ξανά και ξανά και ξανά. Όταν λοιπόν μπήκα στο λιμάνι, με περίμενε η ίδια ασφάλεια εκεί. Με φωνάζανε πού θα δέσω. Σε ποιο λιμάνι, στο Τελαβίβ. Χερζαλία λεγόταν, μια μαρίνα ουσιαστικά. Βάλαμε απομονώσαν εντελώς από όλα τα υπόλοιπα τα σκάφη, ήρθε ασφάλεια και αρχίσανε για μία ώρα τις ερωτήσεις. Τότε είχα πάρει και ένα φίλο από την Κύπρο, τον πήγα στο Ισραήλ και πήρε το αεροπλάνο και έφυγε. Και ξανά μείνα μόνο εγώ. Γινόταν αυτή η δουλειά. Στο τέλος, μετά από καμιά ώρα κουβέντας ακόμα και γιατί ο Δήμαρχος έχει βάλει την υπογραφή, στο διαβατήριο, γιατί. Τι να σου πω. Και είπα, φαντάζομαι ψαρωτικά έτσι ή όχι, άνετα, εσύ δεν. Κοίταξε, ψαρωτικά. Αυτή. Εγώ δεν εντάξει. Ό,τι και να μου είπαν τέλος πάντων οι άνθρωποι, δεν μάσησα και του είπα, παιδιά, πετε μου, φεύγω τώρα, τα μαζεύω και φεύγω. Αφήστε με ήσυχο, δεν αντέχω άλλο να κάθεται να με κάνετε αυτή την ανάκριση. Και τότε σταματήσανε.
μου δώσανε μάλιστα εντωμεταξύ μια μαρίνα γεμάτο στρατό γύρω-γύρω, ένα ελικόπτερο, ένα πολεμικό πλοίο μέσα, στρατό γύρω-γύρω, δεν περνούσε τίποτα. Και όταν πια πέρασε τις εξετάσεις, μου δώσανε ένα μικρό σαν πένα κιθάρας ήταν, που με αυτό άνοιγα όλες τις κλειδαριές της μαρίνας. Λοιπόν, έτσι άνοιγαν τα πάντα. Μόλις τελείωσε όλη αυτή η ιστορία. Από τότε με ενόχλησε βέβαια. Οπότε κανένας. Πλέον ήσουν καλοδεχούμενος. Ναι, ήμουν καλοδεχούμενος, γύρισα. Αλλά ώσπου να μπεις είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζόρι, τέτοιου είδους ζόρι. Γι' αυτό καμιά φορά δεν είναι η θάλασσα, είναι και άλλα πράγματα. Ναι. Κατάλαβες ποτέ γιατί σε ψάξα τόσο πολύ, γιατί σε ψάχνω τόσο πολύ. Τώρα με το δίκιο του άνθρωπου καμιά φορά, γιατί σου λέει τώρα έρχεται ένα σκάφος από την Ελλάδα με έναν τύπο ολομόναχο. Τι έχει να κάνει στο Στρέιτ. Γιατί δεν πήρε ένα αεροπλάνο αυτή να δει το Στρέιτ και έρχεται με ένα σκάφος. Και με ρωτούσαν, ας πούμε. Το ξέρει κανείς ότι έχει έρθει στο Στρέιτ. Κανένας, έλεγα. Φυσικά το ξέρω. Κανένας, μόνο η μάνα μου. Γιατί με το ρωτούσαν αυτό και μου είπαν μετά. Γιατί μπορεί κάποιος φίλος να σου δώσει μια τσάντα και να έχει βόμβα μέσα. Και να μην το ξέρεις εσύ. Και να ενεργοποιηθεί η βόμβα και να γίνει εδώ ζημιά. Δηλαδή μέχρι εκεί φτάνανε οι άνθρωποι. Οπότε του είπα, παιδιά, μπέστε, ψάξτε ή φεύγω τώρα, λύνω και φεύγω. Και πα πα τελείωσε εκεί όλη η ιστορία. Αλλά αυτό ήταν ψυχοφθόρο γιατί πήρε πάρα πολύ χρόνο όλο αυτό το πράγμα. Και μετά μετακίνησα θέση, με πήγαν πλέον στα σκάφη που ήταν τα δικά του. Έφυγα από το τόπο τη ανάκριση. Αυτή η καχυποψία συνεχίστηκε. Με τον κόσμο θέλω να πω η συνέχεια. Όχι. Καμιά μετά τελείωσε η ιστορία. Πλέον πέρασα πάρα πολύ ωραία και είναι πολλές φιλίες εκεί. Το φίλο μου τον Αιγιάλ που έχουμε ακόμα και σήμερα έχουμε επικοινωνία. Δημιουργούνται λοιπόν φιλίες. Από τη μια, όπως είπαμε, έχουμε τη μοναξιά του ταξιδιού, αλλά από την άλλη δημιουργούνται ισχυρές φιλίες. Πάρα πολλές. Και εκτός από τους ντόπιους και με σκάφη άλλα. Και όταν πρόκειται να πας κάπου, ειδοποιείς, ξέρετε, παιδιά, θα έρθω, ας πούμε. Καταρχήν, πριν φύγω, με έχουν πάρει μισή τηλέφωνο για το πότε θα περάσω από εκεί. Είτε ψαράδες λέγονται, ντόπιοι λέγονται, όπως και να λέγονται, και πάρα πολλοί ψαράδες φίλοι. Και μετά τους ειδοποιώ και εγώ, παιδιά, έρχομαι. Και πάτε, δεν με περιμένουν οι άνθρωποι. Έτσι, έχω πολλές φίλες, πολλούς ψαράδες. Και λες, ναι. Θα πάω στη Γάβδο, θα είναι ο Τάδε. Είναι ο αντιδήμαρχος. Με περιμένει τώρα αντιδήμαρχος. Παίρνει τηλέφωνο αντιδήμαρχος. Λέω, πότε θα έρθεις. Ναι. Κύριε, η ώρα περνάει τόσο ευχάριστα. Οπότε κύλησε η ώρα. Η ώρα κυλάει πάρα πολύ γρήγορα. Έτσι. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα ακόμα να πούμε. Όταν θέλετε. Για άλλα ήρθαμε. Ήρθαμε με πρόγραμμα να σαλπάρουμε. Ναι. Όπως είπατε και στην ναυτική, εφαρμόσαμε το Plan B. Το Plan B ακριβώς. Έτσι, μπράβο. Οπότε, τι να πούμε, να επιφυλαχθούμε σε επόμενη εκπομπή. Βεβαίως. Έτσι, να μας ξεναγήσετε και στη θάλασσα. Και στη θάλασσα. Η επόμενη εκπομπή λοιπόν θα είναι στη θάλασσα. Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, όση ώρα μιλούσαμε, λοιπόν, σου έφτιαξα αυτό το μπερλόκ. Αυτό είναι ένα ιβιλάι σε μικρή μορφή. Το ίδιο το ιβιλάι. Το ιβιλάι είναι αυτό που ρίχνουμε λοιπόν στα καράβια όταν δένουν. Έχουν μια μεγάλη μπάλα με ένα μικρό σκηνή. Πετάν πρώτα αυτό και μετά τραβάνε για αυτό το μεγάλο το σκηνή επειδή είναι πάρα πολύ βαρύ. Αυτό λοιπόν το κάνει σε μικρή μορφή και μπορεί να γίνει ένα ωραίο μπερλόκ. Α, είναι εξαιρετικό μπρελόκ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ λέω τόση ώρα τι κάνει εκεί πέρα. Κάνει. Σε ευχαριστώ, θα το κρατήσω έτσι. Ανάμεσα σε αναμνηστικά, στα κλειδιά σου. Με πολύ όμορφες αναμνήσεις από τις εκπομπές μας. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε. Ευχαριστώ καλά. Κυρίες και κύριοι, από εδώ, από το λιμανάκι του Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, να είστε καλά.